Λοιπόν, καλημέρα σας. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τη δικιά σας, αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι. Έχουμε τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο με άλφα κεφαλαίο, έναν φίλο της Φλόρινας, του Φλωρινετών, ένα φίλο του εργατικού και του Φλόρινας, ο οποίος όσες φορές ζητήσαμε να παρευρεθεί και μας τιμήσει εδώ με την παρουσία του, έτσι το έχει πράξει όντως. Επίσης, είναι μια σχέση η οποία κρατάει, μια σχέση η οποία είναι ανιδιοτελής, πρωτίστως. Είναι εδώ σήμερα μαζί μας, που θα αναφερθεί στα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα σε μια εποχή σήμερα που υπάρχουν, έρχονται κατά κύματα, όπως θα έλεγα, οι αλλαγές στα ασφαλιστικά και δυστυχώς μόνο απεσιόδοξοι μπορούμε να είμαστε. Υπάρχει, όπως πολύ καλά το έχετε πει, μια εργασιακή ανομαλία, αν θυμάμαι καλά την έκφραση, κύριε Ρωμανιά. Θα αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα ο κύριος Ρωμανιάς και θα μπορεί να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση του δοθεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανιά, για την παρουσία σας για ακόμα μια φορά. Θα δώσουμε το λόγο στον αντιπροσωπευτή της Δημοτικής Φλόρινας, τον κύριο Μπύρο, καθώς τη σημερινή ημερίδα είναι συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας μαζί με το Εργατικό Κέντρο. Κύριε Μπύρο. Καλημέρα και από μένα. Εγώ δεν έχω να πω πολλά λόγια. Γνωρίζετε ότι μας διακατέχει μια πολύχρονη φιλία με τον Γιώργο τον Ρωμανιά, τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα όχι μόνο για τις θέσεις του, τις οποίες εκφράζει κατά καιρούς τόσο για τα πολιτικά δρόμενα, αλλά και γενικότερα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει στα μέγιστα στα ζητήματα της ασφάλισης και γενικότερα σε όλα τα θέματα που αφορούν τον πολίτη, τον εργαζόμενο και όλα αυτά, ο Γιώργος Ρωμανιάς όλα αυτά τα χρόνια ακούραστα εργάζεται καθημερινά για να μπορέσει να προσφέρει ό,τι καλύτερο για τους πολίτες της χώρας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς σήμερα ως Περιφερειακή Ενότητα θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για τη σημερινή του παρουσία, η οποία πραγματικά και γι' αυτόν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την περίοδο, γιατί και οι υποχρεώσεις του είναι πάρα πολλές και ενδεχομένως οι αλλαγές οι οποίες τρέχουν είναι πολύ σύνθετες και επίκαιρες. Και γι' αυτό το λόγο, στο πρώτο αίτημα που υποβάλαμε στον αγαπητό φίλο, αμέσως ανταποκρίθηκε και έρχεται τώρα στη Φλόρινα, γιατί πλέον τα γεγονότα και οι εξελίξεις είναι πολύ επίκαιρες, όπως είπε και ο πρόεδρος αυτή την περίοδο. Και νομίζω με τις θέσεις τις οποίες εκφράζει, αλλά και τη γνώση την οποία διαθέτει και ερμηνεύει τους νόμους οι οποίοι προωθούνται το τελευταίο διάστημα, θα μας διαφωτίσει περισσότερο και θα ενημερώσει τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για αυτά που συντελούνται και αυτά που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια όσον αφορά τα ζητήματα της ασφάλισης στη χώρα μας. Σε ευχαριστούμε και πάλι, φίλε Γιώργο. Εγώ, να ξέρεις, πάντα όχι μόνο θα σε εκτιμώ, αλλά πάντα θα σκέφτομαι ό,τι το καλύτερο για σένα και την πορεία σου γενικότερα στην πολιτική σκηνή αλλά και στην χώρα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ.